Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα λεπτό, θα τα φτιάξω τα πράγματα εδώ, γιατί θα μου φωνάζει μετά ο Στεφανάκος, θα μου φωνάζει ο Τέσσαρης Ανδρεάδης. Πού πας, μου λέει ο Τέσσαρης, πού πας χωρίς αγάπη. Μέλο. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν ξεκίνησε καλά ο Μέλο. Μέλο, τι έπαθες? Τι συμβαίνει? Έχεις προβλήματα, αγόρι μου? Είναι και ο Δόμας εδώ. Στις δύο συνεχόμενες παρουσίες του Γκο, του Ντόβα, μία πίτσα δώρο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν ξεκίνησα το σπίτι του για να έρθει εδώ. Ο δρόμος τον έβγαλε κατά λάθος, ήρθε την εμφάνιση στο αμάξι χρειασμένη και μπήκε. Αυτός είναι ο κύριος Ντόβας. Λόγος. Θα στο κίσει. Ο μεγαλύτερος όλων γηπέδου. Τι να του πούνε οι υπόλοιποι και οι συμπαίκτες και οι αντιπαλοί. Μέλο. Ντόβας. Γιαντρής. Καλά, εντάξει. Περίμενε. Έχει να αγγίξει μπάλα ο Ντόβας 5 μήνες. Θέλει να βάλει και τρίποντο στην πρώτη φάση. Μπορείς να έχεις συσταθεί. Απίστευτα πράγματα. Πρώτος είναι παραφορά. Σε Μιλαρίου. Βουλγάρη, συγγνώμη. Αυτός ο υπερπεχταράς που έφερε μεταγραφή αεροδρομίου. Ο πρώτος στην ομάδα. Το είδατε. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. 6:39 στο 0-0 το σκορ. Λοιπόν, γυρίσαμε. Τεσσαρής, αυτός είναι παίκτης. Από εκεί που ήρθε, κοιτάξτε εδώ. Ο Αντώνης Τιχνοβίτσκι, Τεσσαρής. Τι καλά θα πήγε να βάλει.
Ορμπάνος για τρεις. Θα σκορτήσει. Κανονίστε το για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο χωρίς καλάθι. Έτοιμος ο μεγαλύτερος και ο σπουδαίωτερος δικηγόρος των Αθηνών να μπει μέσα στο παρκέ. Λόβας. Θα γυρίσει. Θα πάρει το φάουλ. Θα βάλει και το καλάθι. Πώς και το πάθες το βά. Τις σκοράρες. Τι έπαθες, άρρωστος είσαι. Σαν αυτά του μελό. Βουλγάρης, για τρεις. Ριμπάουτ από τον Καρμαλό Τεσάρι. Ντόβας. Έχει παρασυρθεί από τη μετριότητα των υπόλοιπων. Στο παιχνίδι του. Μέλο. Και λοιπόν γεννό. Πάει μέχρι μέσα.
μέσα. Πολύ όμορφο καλάθι, πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Από τον Μουζάκη. Μέλλο. Α, με τον Δόβα τώρα εκεί, καλά, εντάξει. Περίμενε. Βάλε ένα επιτέλους, κύριε Αντώνη. Βάλτε ένα καλάθι επιτέλους. Βάλτε ένα καλάθι επιτέλους. Ένα στα 10. Αν χρειάζεστε 10 προσπάθειες για να βάλτε ένα καλάθι, το κλείσαμε το μαγαζί. Λοιπόν, 7-4. Ώρες σε κάνει να αναρωτιέσαι ο Μέλλο τι βίσμα είναι αυτό που έχει και παίζει βασική πεντάτα. Βουλγάρης. Μέχρι στιγμής τον έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολύ καλά. Ζορμπάνος. Ζορμπάνος μετά τον Κρόκο. Αποτελεί αδυναμία μου αγωνιστικά. Νομίζω ότι αυτά που κάνει στο παρκέ δεν υπάρχει άλλο στην ομάδα του που μπορεί να τα κάνει. Το όνομά του υπάρχει σε όλους τους τομείς στατιστικής. Δεν είναι ότι σκοράρει, δεν είναι ότι πέσει άμυνα, δεν είναι ότι κλέβει, δεν είναι ότι παίρνει τα ριμπάου, τα κάνει όλα. Είναι ο Κώστας Παπανικολάου των Μπολέρς. Επιτέλους λέει έξω μέλος, επιτέλους. Επιτέλους. Πατσουβουράκης. Και οι δύο υπορέτες μέσα, ευτυχώς. Φτάσαμε στο σημείο, ένας εκ των δύο να είναι έξω. Για να παίξει ο Δόβας με τον Αντώνη. Εντάξει. Έστοχος. Τσουράκης. Αντωνόπουλος. Θα πάει μέχρι μέσα στο Πατσουράκη. Σκοράρι. Εννιά πέντε. Πολύ καλή άμυνα. Βουλγαρής. Στους Μπόλερς αυτός ο μεγάλος, τη μεγάλη προσωπικότητα ο Δόβας του Γεσιάννη που πήγες πάντα. Πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια, δεύτερη συνεχόμενη, 9 όλα. Κάει ο Τέσσαρης, ο ηγέτης από τον πάγκο. Συμπλών φόντων. Πάμε στα τέλα του Πασουράκη. Ο Ευάγγελος και ο Παύλος. Ο Ευάγγελος είναι το 8. Λοιπόν, τέλος του 10 λεπτού, στο 13-9 το σκορ, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Βουλγάρης, Πατσουκάνη. Φορές. Μπάλα στο σίδερο.
Κατσουράκης. Άστοχος. Ωραίες, θα γυρίσει πάρα πολύ όμορφα, δεν θα του κάνει το πατέρι το καλή. Για να δούμε το κρόκο, πάρα το ξέρω πάνω. Ας το πιάσω ο Γιώργος. Για να δούμε τον Ευάγγελο, θα στο αρχίσει. Σε ένα time out. Παπάς για τρεις. Γι' αυτό, γι' αυτό. Γι' αυτό Παπάς. Έχει δύο ήδη. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο. Παίρνει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία 15-15. Εξαιρετικός Τζορμπάνος. Σας τα είπαμε. Δεν σκοράρει μόνο αυτό το παιδί. Σε ένα πούλμαν για να τους φάει τριήμερο. Έκλεψε την μπάλα, διέσκησε όλο το γήπεδο, άφησε και την μπάλα στο καλάθι. Αυτά είναι. Για να δούμε τον Παύλο τώρα. Μέλο. Κέσαρης φωνάζει παρόν. Ο Κέσαρης είναι παλικάρι. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτός εκεί στο γραφιστό. Και μαζεύει τα... τα τούπλα του Μέλο. Ο Μέλο έχει ένα στα 8, πόσα έχει σήμερα. Κάνω ότι δεν την είδα την βολή, Αντώνη. Θα την κόψουμε από το μοντάζ, μη στεναχωριέσαι. Με ταυλό παρακαλώ, όταν είσαι μεγάλος παίκτης το κάνεις και έτσι γιατί μπορείς. Τίποτε άλλο θα έλεγα ότι υπήρξε ο παράγοντας τύχη, αλλά όταν πρόκειται για τον Κέσαρη, τύχη και Κέσαρης, έννοιες μακρινές, αντίθετες, γιώμας, ωραίες, Μέλο, Τσουβουράκης, ωραίες, για να δούμε τον Παύλο με τον Αντρεάδη πάνω του. Κύση αμυνάνε καθαρή. Και ο Ζορμπάνος είναι ανίκητος. 18-19. Κοιτάξτε πως πιέζει το playmaker των Ρέγκος. Να μην ξαναμίλαγε για τα... Εντάξει, για την επόμενη εβδομάδα, δεν νομίζω και πολύ. Μελό, Δόβας. Α, καλά. Α, καλά. Εντάξει, αλλού για αλλού τα παιδιά αυτά τα δύο απόψε.
Παμπάς. Πάλι και τρίτο τρίποντο. Πυροβολή δίκος έλεος. Ο γκάρ των Bowlers 20-22 προβάσμα 2 πόντων. Το οποίο οι Bowlers οφείλουν εμπολής σε Παπά και Ζορμπάνο. Απλά τα πράγματα. Εννοείται και σε Γκρόβο. Εννοείται και σε Γκρόβο. Πάντα σε Γκρόβο οφείλουν οτιδήποτε καλό είναι σε αυτήν την ομάδα. Απλά έχουν μπει και άλλοι δύο στην εξίσωση. Και χωρίς καλό που καλέ ακόμα, έτσι. Δεν έχει πάρει τόσο ακόμα ο Σέντερ. Αν δεν ανεβάσουν την απόδοσή του στο Βάσκε Μέλο, δεν βλέπω προβολή. Φορές. Παραλίγο. Ευάγγελος. Ντόβας. Πάει μέχρι μέσα. Πολύ όμορφη ενέργεια. Τα κάνει, τα κάνει καλά, θα τα λέμε. Δεν έχουμε προσωπικό πρόβλημα μαζί του. Μάλλον έχουμε, το λέμε δημόσια. Όσο τον παρακολουθώ δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Εντάξει, άνθρωπος είναι για αυτός.
Καβλιάρα. Ε, βέβαια. 29-28. Από τον Παπά και οδηγεί την ομάδα του 30-31 προβάλλοντας με βραδιά κεφαλή ο Τσουράκης. Πάει μέχρι μέσα ο Παπάς, θα βάλει τα χέρια του με το λίγα τους βόλες, τα καταφερόλεπτα. Βουλγάρης 5, θα πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί στα ίσα τον κορέ. Μάλιστα, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Να κόβεται ο Βουλγαρής και όμως βρέθηκε. Ποιος ο Κορές, ο Θεός, ποιος άλλος. Λοιπόν, τέλος πρώτου ημιχρόνου, 31, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημιχρόνο. Thank you.
Για να δούμε τον Κεσαρή. Θα πάρει και πάλι την μπάλα, αλλά ο Βούλγαρης θα το πλέψει. Τώρα έχει λεσκαστεί, κύριε Μέλο. Μπράβο σου ρε παπά, πολύ ωραία πάσα. Το έδειξε, πασχετικό IQ. Αν είναι άλλο, μπράβο του. 35-41, για πρώτη φορά στους 6, ωραίες. Τεσσάρις. Να κατεβάσω το δεκτάκι. Άσο το συμπρότη. Thank you.
πάει με την μέσα. Μας
σε post-post θέση, στα rebound, τα κρυψίματα, η πίεση πάνω στην μπάλα, προσφέρει σε όλους τους τομείς. Χαίρεται κάθε ομάδα να τον έχει στις τάξεις της και είναι πάρα πολύ τυχεροί οι Bowlers που τον έχουν. Όταν μας εξοπλίσει, ξανά τα διακομπένια. Θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Οπό, θα πάρει και το φάουλ, θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη. 49-59, μειώνει στους 10. Πάμε σε ένα time out.
Ο Τάταλης θα πάει μέχρι μέσα, θα γυρίσει. Το rebound από τον Παύλο. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. (57-63) Φύγει τον Κορέ, θα πάει μέχρι μέσα. Όταν βάζεις καλάθι είτε στον έναν Κορέ είτε στον άλλον, αποκτάει διπλή σημασία. Γιατί πρόκειται για εξαιρετικούς αμυντικούς. Ο Παπάς ορματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Σαγκελαρόπουλος. Την μπάλα στο σύνδερο. Παπάς για τρεις. Ο Ευάγγελος, ο Βουλγάρης θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι, εκεί δεν έχει αντίπαλο. 57-67, επαναφέρει διαφορά στους 10 πόντους. Είναι ακόμα στον πάγκο. Απίστευτα πράγματα. Για να πέσει ποιος, ο Μέλο. Όχι, δεν το δεχόμαστε. Ο Κελαρόπουλος θα κάνει το φάουλ στον Γκράντε Τζόρτζιο. Μέσα και αυτό, 61-70. Να πω καλύτερος παίκτης ο Μπόλερ, θα το πω, ναι. Ωραίος για την απάντηση. Θα στορκίσει. Τορμπάνος θα πάρει και το φάουλ και το rebound αρχικά και το συνέχεια το φάουλ. Για
Σουράκης έχει πέσει στο γήπεδο, στο παγκέ. Urbanos.
3-1. Καλό βράδυ σε όλους.